Γιώργος εναντίον Νίκου και Καπουτζίδης εναντίον Μουτσινά και Ηλιάκη. Το είπε στο Θέμη Γιωργαντά χθες το βράδυ στο εξομολογητήριο. Η ερώτηση ήταν ποιος παρουσιαστής θα ήθελες να πάει σπίτι του. Και η προσεκτική απάντηση του ταλαντούχου ηθοποιού και σεναριογράφου ήταν αυτή. Κοίταξε να δεις τώρα τι θα σου απαντήσω σε αυτό. Θα σου πω όνομα, αλλά θα σου πω πρώτα ένα σκεπτικό. Θέλω να είσαι λίγο υπομονετικός. Με χαρά, μεγάλη. Αυτό που μου λες να κάνω και να διώξω κάποιον από τη τηλεόραση. Να διώξεις. Να διώξω. Του λες να ξεκουράσει. Να διώξω θέλεις. είναι άσκηση εξουσίας. Εμένα μου αρέσει να έχω εξουσία. Και έχω εξουσία κιόλας και στις δουλειές μου και σε όλα αυτά. Αλλά θέλω την εξουσία πάντοτε να τη χρησιμοποιώ για καλό λόγο. Καλό θα είναι θέλω... Όχι, δεν θέλω η άσκηση εξουσίας μου να είναι σήκω φύγε εσύ. Από αυτή την άποψη λοιπόν δεν θα έδιωχνα κανέναν απολύτως, γιατί δεν θέλω να ασκήσω τέτοιου είδους εξουσία. Να σου πω όμως ανθρώπους με τους οποίους βλέποντάς τους στην τηλεόραση και παρόλο που είναι επιτυχημένοι και παρόλο που είναι και πολύ καλοί σε αυτό που κάνουν, ξέρω ότι εγώ δεν θα συνεργαζόμουν ποτέ, έχω να σου πω τέτοιους. Ανθρώπους που καταλαβαίνω ότι δεν μου ταιριάζουν. Θα απαντήσω τη Μαρία Ηλιάκη. Δεν ταιριάζω με τη Μαρία. Το ξέρω, το καταλαβαίνω, χωρίς να την ξέρω παραπάνω. Αυτό ήταν το πρώτο χτύπημα. Το δεύτερο έτσουξε λίγο περισσότερο. Και άλλους έχω να σου πω που θα μου λέγανε να το παρουσιάσετε μαζί και όχι, όχι. Πες μου κι άλλους άμα θέλεις. Δεν πειράζει, είπα ένα άτομο. Επειδή είπες Ηλιάκη να ρωτήσω για το Μουτσινά. Με το Μουτσινά, ας πούμε, θα ταιριάζαν τα χνότα σου. Πιο δύσκολα. Θα μπορούσε λίγο, αν συνωμοτούσε λίγο το σύμπαν, να τα καταφέρναμε. Που το, ρε, που το ξέρω δηλαδή και μέσω του αρχήρι και αυτά, ναι. Αλλά δεν έχει να κάνει άμα το να ότι θα γίνει στο στον καφέ με το τι θα γίνει στην, στο μόλις ανοίξει η κάμερα, κατάλαβες. Με τη Μαρία πιστεύω, χωρίς να την ξέρω και καλά, δεν υπάρχει πιθανότητα ο Πάπας να μας παρακαλέσει. Και επειδή δεν μπορεί το σύμπαν να συνωμοτήσει, τότε αναρωτιέται κανείς τι είναι αυτό που έκανε το Γιώργο Καπουτζίδη. Να πει ότι δεν ταιριάζει καθόλου με τον παρουσιαστή και συνάδελφό του ηθοποιό, με τον οποίο μάλιστα έχει και πολλούς κοινούς φίλους. Γιατί πρέπει γενικότερα να έχουμε, να πρέπει εγώ να έχω λόγο στη δικιά σου την επιλογή στο πώς θα ζεις τη ζωή σου, στο πού θα πας να τραγουδήσεις, στο πότε θα ερωτευτείς, πότε θα χωρίσεις. Γιατί εντάξει, δεν μένεγα στη ζωή σου, θα ναι, πω. Ναι, η απάντηση για τα καρφιά Καπουτζίδη, για το Μουτσινά και την παρέα του, κρύβεται στο πρόσφατο παρελθόν. Όταν ο παρουσιαστής της φετινής Eurovision φαίνεται πως έμεινε δυσαρεστημένος από κάποια σχόλια που άκουσα από την Ηλιάκη και το Μουτσινά την επόμενη μέρα του εθνικού τελικού. Όντως, δε, 25% έκανε. Ναι, δεν είναι. Το λέει ο Λιάγκας. Και γύρω στο, στα νεανικά, νομίζω γύρω στο 29 κάπου. Παιδιά, πάντως δεν υπήρχαν χρόνια. Το αντίπαλο, στον Αντένα δηλαδή, το τουρκικό πήγε πολύ καλύτερα. Ναι. Πήγε καλύτερα το τουρκικό. Ο Σουλεϊμάν, ναι, καλέ. Ποια Eurovision και βλακή. Λύσαμε αυτό το Σουλεϊμάν, ρε. Πάντως θα σας πω κάτι, να μου το πείτε. Ο Γιώργος φαίνεται να ενοχλήθηκε όχι μόνο για τα σχόλια που έκανα για την βραδιά, αλλά και για τον Αγάθωνα. Εγώ απορώ γιατί στείλαμε το τραγούδι αυτό. Εξαιτίας, επαναλαμβάνω, του Αγάθωνα. Το τραγούδι και το συγκρότημα είναι τέλειο. Και ο Αγάθωνας μια χαρά τραγουδάει του Θεού. Ναι, ναι. Απλά όλη αυτή η συμπεριφορά του. Σε εκτέλεσαν δηλώσεις. Τι μπορεί να πούνε εκεί έξω. Έχει μια συμπεριφορά. Και έτσι θα κάνει αυτές τις δηλώσεις, ρε παιδάκι. Γιατί να κάνω στον άλλον κριτική. Εγώ λοιπόν αυτό που έχω να σου πω για τον Αγάθωνα. Δεν είναι ότι χάρηκα πολύ που τον γνώρισα. Μ' αρέσει πολύ και το τραγούδι. Και πιστεύω θα περάσει και καλά. Το θεωρώ φοβερό ότι ένας ρεμπέτης αποφάσισε έτσι. Να μπει σε μια μπάντα. Γιατί έτσι γούσταρε φέτος να πάει στη Eurovision. Ο Γιώργος Καπουτζίδης το δήλωσε και χθες. Στη Eurovision πέρασε καλά και θα περάσει ακόμα καλύτερα. Και τα σχόλια που ακολούθησαν ήταν συνολικά θετικά με εξαίρεση τα όσα είπαν οι δέστες τους. Αυτό φαίνεται πως τον ενόχλησε, όπως λέει, το περιβάλλον του, τη στιγμή μάλιστα που ο ίδιος είχε στηρίξει τα παιδιά όταν ξεκινούσαν. Και εκείνος ήταν στο φόρτε της επιτυχίας του παραπέντε. Ο Καπουτζίδης. Γεια σου. Γιώργο. Τι κάνεις. Να σε μιλήσω. Τι κάνεις και τώρα συζητούσα με κάτι φίλες μου. Για πες, πού εδώ μέσα. Όχι εδώ μέσα, κάτω στο γραφείο που ετοιμάζαμε την εκπομπή. Τι λέγανε. Έχεις αρχίσει και μας αρέσεις περισσότερο. Α, να είστε καλά, ευχαριστώ. Κάνει λίγη γυμναστική, σαν να έχεις λίγο... Δεν ξέρω. Να το πουκάμισε το ανοιχτό που σε βλέπουμε που έκανε τον Παντελή. Μάλιστα, ναι. Ναι, λέγαμε ο Καπουτζίδης, το βλέπουμε με άλλο μάτι. Ω, καλό είναι αυτό. Λοιπόν, ναι, κάνω γυμναστική, κολυμπάω, οπότε έχω χρόνο βέβαια. Επίσης έκοψα το κάθισμα, πάρα πολύ βασικό. Η κόντρα Καπουτζίδη Μουτσινά φαίνεται πως σιγοβράζει από καιρό. Ρολοπυροσβέστη έχει παίξει, όπως λένε, η Ζέτα Μακρυπούλια. Φίλοι και με τους δύο, καλείται ανά πάσα στιγμή να ρίχνει τους τόνους και να γεφυρώνει το χάσμα. Που χωρίζει τους δύο ταλαντούχους ηθοποιούς, με τους οποίους εκείνη έχει εξαιρετική σχέση.
τι κάνεις. Θα με ρωτήσεις, θα μου κάνεις δημοσιογραφική ερώτηση. Λες. Κάνε μία. Νίκο, ναι. Θέλεις να σε κρίνει σίγουρα αυτή η επιτροπή, γιατί εγώ δεν θέλω. Όχι, όχι, θα μας κρίνει. Α. Θα μας κρίνει στον κύριο Λάτσιο. Τελευταία φορά συναντήθηκαν στο τελικό του Dancing. Οι πιο ένθρεμοι λένε πως Γιώργος και Νίκος δεν αντάλλαξαν ούτε ματιά, αφού εδώ και καιρό υπάρχει ένταση και ψυχρότητα στη σχέση τους.